Πάμε. Να συγχρονίσουμε πέντε παλαμάκια τώρα. Εν τω μεταξύ, το ξέρετε ότι θα μου στείλετε τις κάμερές σας, γιατί εγώ δεν γράφω τις δικές σας κάμερες, έτσι? Όχι, γιατί δεν γράφουμε. Α, τέλεια! Αν μας το έλεγε την αρχή. Δεν γράφεις τόση ώρα, Κώστας, ή γράφεις ή όχι? Το όχι το δικό μου. Θα σας κόψω, άντε γεια. Με τεχνικές δυσκολίες εδώ πέρα, γάμισε τα άμα βγει ποτέ βίντεο από το σύνδεπτο. Και τώρα η σειρά η δικιά μου, αφού είδατε το βίντεο του Κώστα πριν, πατήστε δεξιά-αριστερά, τώρα δεν ξέρω που ακριβώς είμαι, αλλά κάπου θα το δείτε. Οπότε πατήστε για να δείτε το βίντεο πριν. Και πάμε να δούμε τι έχω να δείξω εγώ. Παρεμπιπτόντως ήταν πολύ ωραίο το stand που έκανες, έτσι. Ωραία, ναι. Λοιπόν, πάμε, και εγώ έχω κάτι σχετικό με κινητά. Το πρώτο πράγμα που έχω να δείξω σήμερα είναι αυτό εδώ. Το οποίο... στην Ελλάδα το έχω δει σε διάφορες τιμές. Η αλήθεια είναι κάτω από 10 ευρώ δεν το έχω βρει αυτό που θα δείξω. Λοιπόν, είναι ένα... πώς το λένε, πόλ τέτοιο για να τραβάς φωτογραφίες, selfie και ιστορίες. Α, μονόποδο. Αυτό, μονοποδ, πόλ arm, πώς το καλό το λένε. Ναι. Selfie stick στην ουσία. Απλά τι γίνεται, τώρα όσοι είδατε που έχω την Xiaomi, Xiaomi όπως αλλιώς τη λένε, χρειάζομαι κάτι για να μπορώ να τραβάω βίντεο on the go. Και αυτό εδώ έρχεται και είναι ωραίο, γιατί καταρχήν είναι πολύ ανθεκτικό. Είναι λάστιχο όλο αυτό, αρκετά μεγάλο. Wow, ισχύει ότι είναι μεγάλο. Πολύ μεγάλο βασικά, αρκετά καλή και σκληρό και ανθεκτικό. Άμα δείτε, έχει και λεπτομέρειες. Λοιπόν, καταρχήν πρώτα απ' όλα, πρώτο, μπορεί να βιδώσει απευθείας πάνω στην Xiaomi, που είναι αρκετά καλό. Ναι. Κατά δεύτερον, έχει αυτό εδώ, το οποίο, καταρχήν, πρώτα απ' όλα, επειδή όσοι ασχολείστε και έχετε, ο Στέφανος έχει GoPro, όσοι ασχολείστε με Xiaomi ξέρετε ότι έχουν πάρα πολλά αξεσουάρ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είπαμε μπαίνει εδώ πάνω η Xiaomi με τη μία. Κατά δεύτερον, αν πάρεις ένα πλαισιάκι από αυτά τα τετράγωνα που βάζεις στην κάμερα, τα έχετε δει? Που είναι ένα πλαισιάκι που μπαίνει. Ωραία. Ναι. Βιδώνει πάνω σε αυτό. Οπότε αυτό βιδώνει εδώ πέρα κατευθείαν. Ναι, και βιδώνει και στην GoPro και όλο αυτό. Ναι, και πετυχαίνει καλύτερε κλήσει στην ουσία με την GoPro. Και αυτό εδώ μπαίνει. Ναι, βιδώνει, ναι. Ακριβώ. Οπότε είσαι εξασφαλισμένο γιατί το ρυθμίζει σε πολλέ κινήσει. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι επίση ότι έχει, δείτε, και από εδώ που πίσω να το βάλει πάνω σε τρίποδο. Φανταστείτε πόσο ψηλά πάει. Ισχύει. Λοιπόν, και η ποιότητά του είναι πολύ καλό, δεν το περίμενα για τα 2.40 που το πήρα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, από πού και από πόσο, το πόσο εντάξει μας το πες. Από eBay. Από eBay, ε. Το link θα το έχω στην περιγραφή, γενικά ότι θα ανοίξω σήμερα. Πάω να τσου πίσω εγώ να ξέρετε. Μετράει. Είναι... εδώ Ελλάδα είναι ακριβά, ακόμα και στο eBay έβλεπα ότι είναι ακριβά, αλλά το συγκεκριμένο το πετύχα σε πολύ. Επίσης, 40 ρε φίλε, είναι μεταφορικά. Δεν έχει μεταφορικά, free μεταφορικά. Free μεταφορικά. Και επίσης να πούμε ότι αντίστοιχα τη GoPro, επειδή έτυχε χθες να πιάσω ένα μονόποδο το οποίο όμως σημειωθεί ότι είναι επεκτείνεται πολύ και έχει και αντικραδασμικό πάνω, ξέρετε, για να μην κουνιέται εύκολα, αλλά κοστίζει 70 ευρώ να πούμε στην Ελλάδα. Έτυχε χθες να δω άτομα που το έχει και μου το έδειξε. Πολύ καλή ποιότητα κατασκευή συγκεκριμένο, αλλά είναι 70 ευρώ παιδιά. Sorry, 70 ευρώ κάνει η Xiaomi. Εντάξει, μην το ξεχάσουμε. Ακριβώς αυτό. Τελευταία είδα ένα τέτοιο πάντως στο Kickstarter. Ναι, που είχε με μαγνήτες. Έχουνε, το ωραίο είναι ότι πολλά από αυτά έχουν και κουμπάκι. Αυτό εδώ έχει ένα εξάρτημα που μπορείς να το βάλεις επάνω και είναι ένα κουμπάκι για να πατάς και αυτόματα. Αυτό δεν έχει το κουμπάκι, το πατάς αυτόματα και αρχίζει και γράφει η κάμερά σου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να την κατεβάσεις την κάμερα και ψηλά που είσαι, τσακ, πατάς τη λαβή το κουμπάκι σου. Ας πούμε πέρα, πατάς το κουμπάκι και αρχίζει και γράφει η κάμερά σου, που είναι πολύ πρακτικό. Βέβαια, κάποια στιγμή θα το πάρω και αυτό. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο λίγο ιδιαίτερο, δεν το έχετε ξαναδεί. Και εγώ, βασικά η αλήθεια είναι όταν το είδα ήταν λίγο διαφορετικό, γιατί μου φαίνεται πολύ μικρό. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Φαίνεται τίποτα? Τι είναι, ένα ροζ βλέπω. Λοιπόν, το ροζ, αχ, το χρόνο να μην το σχολιάσουμε. Λοιπόν, αυτό εδώ
Αυτό εδώ, όσο μπορείτε να δείτε, είναι θήκη για να φτιάχνει σοκολάτες και καλά. Δηλαδή, βάζει τη σοκολάτα σου και βγαίνει σαν πληκτρολόγιο, μια μπάρα πληκτρολόγιο. Η αλήθεια είναι ότι όταν το βλέπα, ήταν πολύ πιο μεγάλο. Δηλαδή, σκεφτείτε, ήταν το διπλάσιο σε μέγεθος. Και βάζει τη σοκολάτα. Βάζει ακριβώς, σαν μίνι μπάρα σοκολάτα. Βάζει τη σοκολάτα μέσα και παίρνει το σχήμα πληκτρολογίου. Οπότε, τσακ, το βγάζει μία. Έχει μία σοκολάτα πληκτρολόγιο. Έχει και πιο μεγάλα, βέβαια, το πιο μεγάλο που είδα μετά, γιατί το ξανάψεξα, είναι πολύ πιο ακριβό. Δηλαδή αυτό το πήρα 80 λεπτά. Ναι. Βέβαια, ναι. Ξεγελάστηκα λίγο, είναι η αλήθεια. 80 λεπτά, αλλά με 12 ευρώ, άμα δώσεις με 10 ευρώ, παίρνεις ένα πολύ ωραίο μεγάλο και λέει, βασικά έχει πλάκα, ξέρεις, να φτιάξεις σοκολάτες. Σαν σε φάση πληκτρολογίου τόσο μεγάλο. Όχι τόσο μεγάλο, σαν ένα τηλεκοντρόλ λίγο πιο μεγάλο από τηλεκοντρόλ τέτοιο. Αλλά είναι πιο πλάκα, δηλαδή σκεφτείτε το διπλάσιο σε μέγεθος από αυτό. Τέλος πάντων, σαν μια μεγάλη μπάρα σοκολάτα crunch. Έχει 80 λεπτά και τώρα έχει 12 ευρώ. Ναι, αλλά είναι λίγο διαφορετικά τα υλικά τους. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, αυτό μου άρεσε, ήταν ιδιαίτερο. Τέλος πάντων, ήρθε και αυτό, το περίμενα πόσο καιρό. Αυτό παρεμπιπτόντως το έχω εδώ και περιμένει, που λέγαμε πριν, για υπομονή γύρω στις 6 εβδομάδες. Λοιπόν, και πάμε στο επόμενο. Σοκολάτες έχασες. Λοιπόν, είναι τα αγαπημένα μου βασικά. Θήκη, αυτό εδώ. Ναι, λοιπόν, αυτές είναι Armor Case. Αυτή εδώ βέβαια η αλήθεια είναι, την πήρα για ένα φίλο και την πάτησα με αυτή τη θήκη, γιατί ήταν, μου λέει, πάρε για το Samsung J5 μια θήκη. Λέω, είσαι σίγουρος? Ναι, ναι, είμαι σίγουρος. Και μου λέει μετά από 2 ώρες που έκανα την παραγγελία, είναι, έχω το J3, και του λέω τώρα τι γίνεται. Εν τω μεταξύ, να πω ότι δεν σου στέλνω τα λεφτά πίσω εάν το έχουν στείλει ήδη. Δηλαδή, έστειλα στον πολιτή, του λέω: έκανα λάθος, ακύρωσε την παραγγελία, και μου λέει: δεν γίνεται. Πάρτο. Δεν γίνεται. Όχι, δεν μπορεί να το ακύρωσει, γιατί έχει φύγει ήδη το πακέτο. Λοιπόν, αυτή εδώ, καταρχήν είναι πανέμορφη θήκη. Λοιπόν, αυτές εδώ είναι πάντα σε 2 κομμάτια. Το ένα κομμάτι, γιατί είναι λίγο ιδιαίτερες. Ναι. Λοιπόν. Γενικά εδώ στην Ελλάδα η Armor Case, αν βρείτε, που δεν βρίσκεται εύκολα, έχουν πάνω από 25 ευρώ. Αυτή εδώ έχει 2,40, 2,50 κάπου τόσο. Έλα. Λοιπόν, και είναι και σε πολλά χρώματα. Δηλαδή, αυτό εδώ που είναι το εσωτερικό λάστιχο, σιλικόνι, αυτό είναι λίγο σκληρό βέβαια, έρχεται σε άσπρο, μπλε, κίτρινο, κόκκινο, μαύρο, πράσινο, αυτά νομίζω. Άσπρο, το πες. Και άσπρο, ναι. Μπαίνει γύρω-γύρω από το κινητό πρώτα και οπότε μετά πάει αυτό, το αγκαλιάζει, κάθεται από πάνω, ρε παιδί μου, και ασφαλίζει. Ναι. Έχει ποδαράκι. Ποδαράκι. Στέκεται και καλά. Και είναι πολύ καλό. Μου έχει σώσει, με έχει σώσει βασικά πάρα πολλές φορές το δικό μου. Να σας δείξω το δικό μου το Armor Case. Είναι αυτό εδώ. Να ρωτήσω, λογικά θα μπορείς και με τη θήκη σιλικόνης να λειτουργείς έτσι, άμα θες κάτι λιγότερο χοντρό, ας πούμε. Ναι, εννοείται. Και απλά μετά, άμα θες διαπροστασία, βάζεις. Φεύγει εύκολα. Φεύγει πολύ εύκολα. Πόσες ίντσες είναι? Να σας δείξω και το αδερφού μου. Είναι για το J5, νομίζω, 4. Να σας δείξω και το αδερφού μου. Όπως βλέπετε. Ωραίο και το χρώμα. Σε κόκκινο. Ναι. Γενικά, όπως βλέπετε, είμαστε εξοπλισμένη οικογένεια. Και το δικό μου είχε το καλό ότι είχε έρθει και με προστασία μπροστά σιρταρωτή. Δηλαδή, ένα πράγμα που μπαίνει και το ασφαλίζει. Ναι. 2,10 το είχα πάρει το δικό μου. Και σας λέω, εδώ Ελλάδα, άμα το βρείτε αυτό το πράγμα, πάνω από 20 ευρώ χαλαρά. Η χαλαρά μου. Πλάκα, παιδιά, στο eBay είναι πανάκριβες. Συγγνώμη, στο eBay είναι πάνθυνες και στην Ελλάδα είναι πανάκριβες. Τέλος πάντων, σας δείχνω και το επόμενο. Το τελευταίο που θα ανοίξω και θα τα βρω, θα τα βολέψω. Βασικά, να σας φτιάξω animation. Λέτε, βάλτε το μέσα να ανοιγοκλίνουν, ξέρω εγώ. Έτσι. Φαντάζεσαι. Πρέπει να το φτιάξω. Βάλτε δύο φωτογραφίες. Μία με ανοιχτό το στόμα, μία με κλειστό και άναξε τα. Αυτό τι είναι, όχι powerbank. Αυτό είναι μια μπαταρία που μπαίνει μέσα σε powerbank. Τι είναι? Για ξανά, μπαταρία που μπαίνει μέσα σε powerbank. Μπαταρία που μπαίνει μέσα σε powerbank. Αυτό εδώ. Ναι, ενδιαφέρον. Lion στα. Αυτές είναι ακριβούτσικες. 4.500 μιλιαμπερόρια είναι στα 3,7 volt. Νομίζω μια σφαίρα 4.500 ευρώ να κλείσει, επειδή είπα ακριβούτσικες και λέει τι πήρε. Όχι, ρε. Είναι ακριβούτσικες, γιατί ας πούμε, μια τέτοια έχει 3,5-3 ευρώ, ναι, περίπου, ναι. 2,5 πόσο το πήρα. Αν κάποτε είχα ανοίξει πριν από καιρό ένα κίτρινο μικρό powerbank μπρελόκ, μπαίνει μέσα, τσάκι. Μπράβο, το θυμάμαι. Ναι. Επειδή είναι για powerbank, εντάξει. Ναι, και μετράει. Και για ηλεκτρονικά τσιγάρα νομίζω είναι αυτές. Ναι. Ναι. Ωραίο. Λοιπόν, αυτά είχα να δείξω εγώ. Τώρα θα δούμε πώς θα το κάνουμε και μετά βίντεο. Είπαμε το πρώτο μέρος εδώ πέρα. Κάποτε, το δεύτερο μέρος που θα είναι, το τρίτο μέρος που είναι ο Στέφανος και ακολουθεί τώρα, είναι εκεί κάτω. Στην... στο παντζούρι, παιδιά, μέσα. Στέφανε, σου πετάω την μπάλα. Μπες. Άντε, πέτρα, δεν γεια σου.